Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλημέρα. Ανάλογα πότε σου γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεό σας, βρισκόμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Planet Zoo. Όλα αυτά τα είπαμε μια ανάσα και πάμε να παίξουμε. Πάμε εδώ να συνεχίσουμε. Πάμε να βάλουμε ορισμένα φυτά, να τελειώνουμε ένα-ένα κομματάκι. Βλέπετε, όπου υπάρχει κενό, όπου υπάρχει οτιδήποτε, πάω να το γεμίζω, να τελειώνω, να ομορφαίνουμε το πάρκο μας. Εδώ έγινε ωραίο. Μπράβο. Πάω να βάλω και εδώ πίσω μερικά δέντρα, έτσι κι αλλιώς άχρηστος χώρος ήταν εκεί πίσω. Ωραίο, αρχίζει και παίρνει μορφή. Να βάλουμε και μερικά ακόμα παγκάκια εδώ. Εδώ θα βάλω μερικά φυτά έτσι. Γίνεται ακόμα πιο ωραίο. Ναι, γιατί όχι. Εδώ να βάλουμε τις γνωστές πινακίδες που απαγορεύει στον κόσμο να πηγαίνει. Και εδώ ανακαλύπτουμε και τα δύο ζώα. Βέβαια το έχουμε ξαναδείξει και στο άλλο επεισόδιο. Και έρχομαι εδώ να φτιάξω ένα ακόμα κλουβί για να κοιμούνται τα ζώα. Λογικά για τους υποπόταμους αποφάσισα να είναι εκεί στη γωνία. Ή για τα φλαμίγκο να είναι από την άλλη μεριά μπροστά. Ναι, εδώ είναι για τα φλαμίγκο. Εδώ να βάλουμε και νερό για τα φλαμίγκο. Να τα αναγκάζουμε στην ουσία να έρχονται εδώ. Και εδώ αποφάσισα να το κάνω απέναντι. Να έρχονται να τρώνε, αλλά θα το κάνουμε αργότερα. Και ερχόμαστε εδώ. Πάμε να βάλουμε φαΐ για τα φλαμίγκο. Αποφάσισα να το κάνω απέναντι, γιατί δεν είχα πολύ χώρο. Εκτός αυτού, θέλω ο κόσμος να τα βλέπει πολύ κοντά όταν τρώνε. Εδώ να περάσουμε να βάλουμε φώτα σε όλη αυτή την πορεία. Είδατε, το από πάνω δεν το έχουμε πειράξει. Θα τελειώσουμε πρώτα το κάτω σχεδόν και μετά θα ασχοληθούμε με το πάνω. Γιατί το πάνω παίρνει πολλές προεκτάσεις ακόμα. Εδώ να φωτίσουμε όλες τις κολόνες. Έχουμε βάλει τα φώτα μέσα στο νερό για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία φαίνεται. Το ίδιο να κάνουμε και εδώ στη μέση που είχε μερικά και εδώ ερχόμαστε να κλείσουμε τη στάση. Χρειάζεται να μπει ένα δεύτερο τυχάκι. Έτσι εδώ. Ωραία είναι. Και τώρα πάμε να βάλουμε και χόρδα πάνω στα δύο τυχάκια. Να μην φαίνεται αυτό το κενό που έχει ανάμεσα. Έτσι νομίζω είναι πολύ πιο ωραίο. Έδειξε τώρα. Τώρα χαμηλώσαμε το φωτισμό για να δούμε πού θα χρειαστούμε φώτα. Σε ολόκληρη τη σειρά θα βάλουμε. Έτσι εδώ είναι ωραίο. Εδώ να βάλω μερικά φυτά εκεί στη γωνία, μιας και δεν χρειαζότανε. Και τώρα, εδώ τι έχουμε. Πρέπει να φτιάξουμε όλη αυτή εδώ την κάτω μεριά, να μην φαίνονται τα ξύλα. Οπότε πάω και βάζω πλάκες. Εντάξει, τα οριζόντια θα φαίνονται, δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά δεν πειράζει. Και έρχομαι εδώ να ονομάσω τις τάσεις. Εδώ να βάλω τι είναι η είσοδος. Και από εδώ είναι η έξοδος. Να βάλω και εδώ μερικές ταμπέλες. Ωραία. Εδώ λέει η έξοδος και είναι και με κόκκινο για να μην πηγαίνουν. Και ερχόμαστε να μεταφέρουμε τα φλαμίγκο. Το πρώτο ζώο που έρχεται, στην ουσία βλέπετε τι κάνουν. Μπαίνουν από αυτή την είσοδο και είναι σαν να μπαίνουν στο κλουβί οι υπάλληλοι. Αλλά έλατε που εμείς έχουμε περάσει και το δρόμο μέσα από εδώ και εδώ κοιτάξτε τι ανακάλυψα. Αυτό εδώ το κομματάκι για λίγο δεν αφήνει το φλαμίγκο να περάσει από τη μία στην άλλη και θεωρεί ότι έχει βγει εκτός ορίων. Βέβαια τώρα που το βλέπω στο μοντάζ καταλαβαίνω το λόγο. Είναι επειδή περνάει το τρένο από εκεί και το κλουβί σταματάει στην ουσία από τις γραμμές του τρένου. Οπότε τι έρχομαι και κάνω εγώ. Κλείνω αυτήν εδώ την είσοδο που περνάει. Ο κόσμος μπορεί να περάσει, αλλά το φλαμίγκο όχι. Το ίδιο θα έρθω να κάνω και εδώ με ένα μικρό τοίχο. Και καλά μπορούν να ανοίξουν την πόρτα οι επισκέπτες και να περάσουν. Βέβαια αυτό δεν γίνεται, απλά περνάνε μέσα από την πόρτα. Και τώρα να δούμε άμα θα λειτουργήσει αυτό που σκέφτηκα. Αν θα σταματάει τα φλαμίγκο εκεί ή όχι. Για να δούμε.
Ωραία, λειτουργεί. Όπου είναι μπλε μπορεί να πάει το φλαμίγκο, όπου είναι άσπρο δεν μπορεί να πάει. Και το είδαμε, σταμάτησε και από τη μία μεριά και από την άλλη. Οπότε το φλαμίγκο μπορεί να έρθει μέχρι εδώ πάνω. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε αυτό, ένα μικρό πρόβλημα που βρήκαμε, αμέσως το λύσαμε. Και τώρα περνάμε στο άλλο. Πάμε να φτιάξουμε το κλουβί για τα φλαμίγκο. Ελπίζω να το φτιάξω έτσι ώστε ακόμα και οι υποπόταμοι, όταν θα έρθουν, να μην έχουν και αυτοί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ειδικά όσον αφορά το γρασίδι κάτω. Εδώ θέλει πολύ πέτρα το φλαμίγκο. Εντάξει, οκ, βάζω και εδώ από κάτω, αν και δεν έχει σημασία, αλλά για το κλουβί έχει. Ο υπολογιστής, το παιχνίδι, αντιλαμβάνεται ότι είναι μέσα στο κλουβί και από κάτω ο δρόμος. Οπότε το βάφουμε για να κερδίσουμε και λίγο χώρο. Εδώ βλέπουμε έχουν πάρα πολύ άπειρο χώρο. Βέβαια θα μειωθεί λίγο ο χώρος όταν θα έρθει και το άλλο ζώο. Αλλά δεν μας πειράζει, φτιάξαμε λίγο μεγαλύτερο κλουβί από ό,τι έπρεπε. Αυτό τώρα μεταξύ μας το έκανα και λίγο επίτηδες, γιατί θέλω και την απέναντι μεριά να είναι αρκετά μεγάλη. Ερχόμαστε εδώ, τα βλέπουμε στη σειρά. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα φλαμίγκο να έρθουν. Τα μεταφέρουνε. Να δούμε, το ένα πήγε εκεί την ανηφόρα, τα άλλα πάνε προς τα κάτω. Να δούμε αν όλα δουλεύουν ρολόι. Βλέπουμε εδώ έχουμε φτιάξει και ένα μικρό καταράκτη. Μπορούν να κατέβουν εκεί, μέσα εδώ στη λιμνούλα. Και αν θέλουν μπορούν να περάσουν και απέναντι από τα ανοιχτά στρώματα που έχουμε. Που έχουμε φτιάξει και περνάει κάτω από τη γέφυρα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και εδώ συνεχίζονται και έρχονται πάρα πολλά. Νομίζω είχαμε πάνω από 30. Αφήσαμε εκείνο το κομμάτι και ερχόμαστε εδώ, διακοσμούμε και αυτό το σημείο, το είχαμε αφήσει έτσι. Και τώρα έρχομαι εδώ και πρέπει να ξανακάνουμε άλλη μια εργασία. Πρέπει να σβήσουμε τα πάντα εδώ που ήταν αρχικά τα φλαμίγκο και πρέπει να προσαρμόσουμε το κλουβί έτσι ώστε να υποδεχτεί ένα νέο ζώο. Έχουμε λέξει ποια ζώα και πόσο χώρο θέλει το καθένα. Οπότε ανάλογα με το κλουβί που έχουμε, διαλέξαμε αυτό που θα μας έκανε για το κλουβί αυτό. Εδώ ανοίγω μία ακόμα λίμνη. Ενώ πιο πίσω, εκεί που το αυτοκινητάκι, κάναμε ένα διάδρομο. Γιατί ανακαλύψαμε όταν ήταν όλο μια λίμνη. Από την άλλη μεριά που υπήρχε ένα μικρό κομματάκι, πηγαίνανε και κάνανε ακαθαρσία στα ζώα. Αλλά δεν μπορούσαν, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε, να τις καθαρίσουν. Οπότε σε εκείνο το σημείο το κλουβί έμενε βρώμικο. Έτσι αναγκαστικά πήγα και έφτιαξα ένα μικρό διαδρομάκι για να μπορεί να περνάει ο καθαριστής και να καθαρίζει. Να το βλέπουμε εδώ το διαδρομάκι, να έρχεται εδώ πίσω και να καθαρίζει, αν και εφόσον χρειαστεί. Εδώ φτιάξαμε, βάλαμε διάφορα πράγματα που χρειαζόμασταν και εδώ τι θα κάνω. Έρχομαι να το διακοσμήσω γιατί δεν μου αρέσει καθόλου όπως ήτανε. Κανονικά τώρα αυτό έπρεπε να σβήσω το δρόμο. Περνάει το αυτοκινητάκι, να φτιάξω από κάτω το έδαφος και να το ξαναφτιάξω, αλλά έπρεπε να κλείσω το μηχάνημα που σήμερα δεν θα χάσω όλο αυτό τον κόσμο. Δεν το έκανα και ερχόμαστε εδώ, φτιάξαμε την ταμπέλα, είδατε ποιο ζώο θα φέρω πλέον και εδώ αλλάζω και την ταμπέλα. Δυστυχώς είχα κάνει μια μικρή πατάτα, νόμιζα ήταν σε κρίσιμο στάδιο αυτό το ζώο. Αλλά δεν ήταν τελικά το φλαμίγκο σε κρίσιμο στάδιο, οπότε αναγκάστηκα να αλλάξω την πινακίδα. Δεν πειράζει, να το βλέπετε εδώ και εδώ το φλαμίγκο, ότι είναι σε πράσινο, όχι σε κόκκινο. Ήταν δικό μου το λάθος, οκ, δεν πειράζει, το διόρθωσα. Βλέπουμε, μόνο 200 στον κόσμο υπάρχουν,
και η θερμοκρασία του 14 με 42. Ωραία, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Ναι, είναι στα 24, οπότε είμαστε κομπλέ. Δεν θα το πειράξω καθόλου. Όπως και να έχει όμως, πάλι ξεχάστηκα, πάλι δεν έχω άλλο χρόνο, γι' αυτό θυμηθείτε τα βασικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που με είδατε. Πατήστε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου άμα δεν το έχετε κάνει και άμα έχετε πέσει πάνω μου τυχαία και σας αρέσει αυτό το βίντεο, θα χαρώ να γίνετε συνδρομητές. Γράφτε κάποιο σχόλιο από κάτω, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Μοιράστε το βίντεο σε σελίδες ή σε φίλους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις και να μην χάνετε κανένα βίντεο και καμία συνέχεια. Και στο επόμενο επεισόδιο, καλά να περνάτε. Γεια χαρά! We'll be right back.